Καταρχάς, καλή ποδοσφαιρική σεζόν σε όλους. Η έναρξη του πρωταθλήματος είχε ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας για μας, γιατί σαν ομάδα δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα και το γνωρίζουμε. Έχουμε αλλάξει τα 2/3 του ρόστερ, έχουν γίνει γύρω στις 17 μεταγραφές καλοκαιρινή περίοδο και μάλιστα 6 παίχτες ήρθανε μέσα σε μια εβδομάδα πριν το παιχνίδι αυτό. Γιατί προσπαθούμε να διορθώσουμε τα κακό σκημένα που αναδεικνύονται μέσα από μια προετοιμασία. Παίζαμε μια, θα έλεγα, την καλύτερη ομάδα της Κύπρου, γιατί διαθέτει ένα brand name, ένα πολύ καλό προπονητή και ένα πλούσιο σε ρόστερ με ποιοτικούς παίχτες. Παρ' όλα αυτά, ετοιμαστήκαμε όσο μπορούσαμε για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή εικόνα βάσει εποχές και να ζητήσουμε κάτι θετικό. Προσπαθήσαμε να εκμεταλλευτούμε πιθανόν την κούραση του αντιπάλου, τα προβλήματα που πιθανόν έχει, το ότι το μυαλό είναι στο παιχνίδι της Τρίτης και τακτικά να μπορέσουμε να μέσα από την ανάλυση που κάναμε κάποιες αδυναμίες να τις εκμεταλλευτούμε. Δυστυχώς τίποτα δεν κάναμε από αυτό. Θα έλεγα ότι το παιχνίδι τελείωσε πάρα πολύ νωρίς. Όταν στο 30 είσαι 3-0, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα να ζητήσει και να μπορέσει να ζητήσει κάτι καλύτερο. Σε αυτό σίγουρα έχει επηρέασε πάρα πολύ η κακή απόδοση πολλών παιχτών, γιατί θεωρώ ότι τίποτα δεν κάναμε από αυτό που δουλέψαμε και είπαμε πάνω στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο και τα πολλά αβίαστα λάθη που είχαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο κάποιες κινήσεις, κάποιες αλλαγές, περισσότερο για να δώσουμε χρόνο συμμετοχή σε κάποια παιδιά που είναι καινούργια και κάποιους άλλους που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής λόγω προβλημάτων και θεωρώ ότι είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι πέρα για πέρα δίκαιο, δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Είναι μια βαριά ήττα, άσχετα από ποιον προέρχεται, είναι μια πολύ βαριά ήττα για μας. Γι' αυτό εγώ σαν προπονητής, επειδή δεν θυμάμαι ποτέ στην ποδοσφαιρική μου καριέρα να έχω δεχτεί σαν προπονητής 5 γκολ, με πληγώνει πολύ, με στεναχωράει πολύ. Το μόνο που θέλω να πω είναι ένα συγγνώμη από τον κόσμο της ομάδας μας και να τους πω ότι είμαι σίγουρος ότι η ομάδα θα έχει καλή πορεία αρκεί να δοθεί χρόνος, να υπάρχει υπομονή και επιμονή για να μπορέσουμε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για φέτος.